Οι Τάταροι είναι το πόδι της Τουρκίας στην Κριμαία. Οι μουσουλμάνοι Σουνίτες κατοικούν στο πιο έφορο κομμάτι της Χερσονήσου και είναι 300.000. Ασχολούνται με τη Γεωργία και έχουν εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή τους στη νέα Ουκρανική κυβέρνηση. Η εισβολή τους πριν λίγες μέρες στο κτίριο της Βουλής της Κριμαίας, μπροστά από πάνοπλους αστυνομικούς και οι κραυγές, ο Αλλάχ είναι μεγάλος, ήταν το μήνυμά τους προς το ρωσικό στρατό. Zaten Kırım'ı %70 oranında Ruslar idare ediyordu. Onların kontrolünde bir bölgeydi. Zaten Rus askerinin niye girdiğini bir türlü anlamış değilim. Yani Kiev'deki mağlubiyetin karşılığında sanki buraya girmiş gibi. Η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Αχμέντα Μπούντογλου, ότι θα υπερασπίσουμε τα δικαιώματα των δικών μας στην Κριμαία, επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. Οι Τάταροι προέκυψαν από την ανάμιξη Τούρκων και Μογγόλων. Το κράτος τους το 14ο αιώνα ήταν τεράστιο, όπως βλέπετε στο κίτρινο κομμάτι του χάρτη. Κατήχαν μεγάλο μέρος της Ουκρανίας αλλά και της Ρωσίας. Το 1475, μετά τις επεκτατικές κινήσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυβέρνησαν ως υποτελείς των Τούρκων. Ήταν σκληροί και στήριζαν την οικονομία τους στις επιδρομές. Άλλωστε και η λέξη Τάταρο σημαίνει βάρβαρος στα ρωσικά και ως. Έτσι είναι μια κακιά λέξη, ας το πούμε έτσι. Αν ανοίξετε το λεξικό της Οξφόρδης θα δείτε ότι σημαίνει βάρβαρος, απολύτιστος, άξεστος, είναι ένα κακό όνομα, ας το πούμε. Το 1783 η Μεγάλη Εκατερίνη διέλυσε το κράτος των Τατάρων και αφού τους κατέκτησε χρησιμοποίησε Κοζάκους και Τάταρους ως επίλεκτα μη ρωσικά σώματα. Ήταν μισθοφόροι, τους πλήρωνε και πολεμούσαν για τη Ρωσία. Οι Τούρκοι τους θεωρούν δικούς τους. Πολλοί εξισλαμίστηκαν και γι' αυτό και διώχτηκαν άλλωστε. Μερικοί εκχριστιανίστηκαν και έμειναν. Ένας ακόμα μεγάλος διωγμός ήρθε για τους Τάταρους της Κριμαίας από τον Στάλιν το 1944. Τους κατηγόρησε ότι συνεργάστηκαν με τους Ναζί. Τους κυνήγησε και τους εξαφάνισε από το χάρτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τα παιδιά και τα εγγόνια αυτών που εκτοπίστηκαν στην Κεντρική Ασία επέστρεψαν στην πατρογονική γη και τώρα ψάχνουν χώρο για να υψώσουν την μπλε σημαία των Τατάρων ανάμεσα στους διαδηλωτές της Σιμφερόπολης και της Σεβαστούπολης. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμυρίου ευρώ αλλά και απαγόρευση.